σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ανεργία στο νομό μας, οι άνεργοι στο νομό μας περνούν τους 11.000 και το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτούς είναι άνεργοι. Επομένως, το πρόβλημα της ανεργίας και για μας εδώ πέρα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Από αυτούς τους ανέργους, πάλι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το λιγότερο από 10% παίρνει το επίδομα ανεργίας. Το οποίο επίδομα ανεργίας στην ουσία είναι ένα βοήθημα, είναι ένα τίποτα, τα 361 ευρώ. Τα σωματεία μας θεωρούμε ότι πρώτον το επίδομα ανεργίας πρέπει να το πάρουν όλοι οι άνεργοι ανεξαιρέτως. Πρέπει να είναι στις τάξεις των 600 ευρώ, εφόσον φυσικά αυξηθεί και ο βασικός μισθός πάει στα 750 ευρώ που είναι επίσης αίτημά μας. Και πρέπει να δίδεται χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όλο το διάστημα της ανεργίας σε όλους τους ανέργους. Σύμφωνα τώρα με το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών, τώρα πλέον ακόμα και αυτό το πενιχρό επίδομα ανεργίας δεν θα δίνεται στους ανέργους, αλλά θα μετονομαστεί σε επιταγή εργασίας και θα δίνεται στους εργοδότες, σαν επιδότηση στους εργοδότες. Θεωρούμε ότι τα λεπτά του επιδόματος ανεργίας είναι χρήματα τα οποία δίνονται από κρατήσεις των εργαζομένων κατά κύριο λόγο. Δεν έπρεπε να είναι έτσι, έπρεπε να τα δίνει το κράτος. Η ανεργία χρησιμοποιείται από το καπιταλιστικό σύστημα, είναι εργαλείο για να μειώνονται οι μισθοί, υπάρχει ο φόβος της ανεργίας για όλους τους εργαζόμενους, οπότε εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να δίνεται σε όλους και να συνεχίσει να δίνεται στους ανέργους και όχι στους επιχειρηματίες.